ένα πρωινό στην καρδιά του χειμώνα. Πολύ ζεστό θα έλεγα. Ο μήνας έχει 10 του Φλεβάρι και είμαστε στην Αλεξάνδρεια. Όλοι έχουν βγει έξω και πίνουν καφεδάκι στο ύπαιθρο. Με 10 βαθμούς θερμοκρασία τώρα. Και οι προοπτικές είναι να φτάσει στους 20 το μεσημέρι. Στη γιορτή λοιπόν της VIP. Η συνάντησή μας είναι εδώ στην Αλεξάνδρεια. Βλέπετε εδώ συνοστισμό. Ο κόσμος είναι πολύ, πολύ ανοιχτός. Έχουμε περιθώριο μεγάλο. Δεν είναι όλοι συγκεντρωμένοι μέσα ως συνήθως που κάνει ψοφόκριο το χειμώνα. Ζέστη έχουμε. Να πάρουμε εδώ και τον κύριο που θέλει. Έλα κύριε, εσύ που θέλεις. Σε πήραμε και σένα. Καλά πετάγματα στο σύλλογο του Σταυρού. Καλά πετάγματα. Έγινε, να είσαι καλά. Και να ξέρεις, θα μείνεις στην ιστορία. Βεβαίως, εσύ θα φύγεις, ο κόσμος θα σε βλέπει. Έχουνε και πολύ καλά περιστέρια, μαλάκι. Θα σκίσουμε, μου λέει. Αμαλάχι, εμείς οι βλάχοι, που λέει η παροιμία. Ναι, ναι, ναι. Όπως λοιπόν, βλάχοι, εμείς οι βλάχοι. Κάπως έτσι, λοιπόν, ανοίγει η αυλιά μας και πάμε, ξεκινάμε κιόλας. Ναι, ναι, ξεκινάμε. Πάμε. Πολύς λαός. Για Σάββατο, πάρα πολύς λαός. Και πάμε εδώ για τον πρώτο. Θα ανοίξει την αυλία που είναι το πιάρης από εδώ από την Αλεξάνδρεια. Βλέπουμε και την αναχώρηση. Ναι, ναι, πάμε, πάμε παιδιά, φύγαμε. Γεια σου Παναγιώτη. Γεια χαρά στα παλικάρια. Καλημέρα. Σκίδρα ρε τέλος. Γεια σου πρόεδρε. Καλημέρα. Φύγαμε, φύγαμε και εμείς. Στην Αλεξάνδρεια λοιπόν θα ανοίξει η αυλαία της γιορτής της VIP. Ναι. Έχουμε έρθει στο φίλο μας τον Κοσμά. Θα είναι και η παρθενική πεταξιά του για το κλαμπ της VIP. Για το σύλλογο, συγγνώμη, για το σύλλογο της VIP. Ναι. Και θα ανοίξει και τη γιορτή, όπως είπα και πριν. Τις 10 του Φλεβάρι, το 2024. Ναι, παιδιά, από εδώ θα ξεκινήσουμε. Ο καιρός είναι τέλειος. Τέλειος. Ειδικά αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε και λίγο ψυχρούλα. Τώρα τα παιδιά αργότερα προφανώς θα βρουν λίγο ζέστη για την εποχή. Οπότε εκεί μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Μπορεί, είπα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Πάντως ο καιρός είναι τέλειος. Εάν θα βάζα μια βαθμολογία θα του δίνα στα 199. Τόσο καλός. Αυτό το ένα είναι μόνο να είχαμε λίγο παραπάνω κρύο. Να είχαμε να λέμε δηλαδή. Είμαστε λίγο στην αναμονή. Περιμένουμε να έρθει και ο κόσμος όλος γιατί είναι ο πρώτος. Εγώ έχω ακροβολιστεί σε ένα ταρατσάκι. Να τον έχω έτσι... Φόρα παρτίδα, γιατί εκεί είναι πολύ στενάχωρα. Θα ανέβω μετά και θα δείτε. Λοιπόν, λίγο στην αναμονή και σε λίγο ξεκινάμε. Ανοίγει η αυλιά μας, ναι. Στην Αλεξάνδρεια, λοιπόν, θα ανοίξει η αυλία της γιορτής. Βλέπετε τι ωραία σπίτια έχουν εδώ στην επαρχία. Σαν μικρές βιλίτσες είναι, κουκλίστικα. Λες και είμαστε σε μια πολιτεία της Αμερικής. Εγώ έχω ανέβει σε ένα ταρατσάκι και πάμε και το φίλο μας στον Κοσμά. Ο κόσμος είναι κάτω εκεί, βλέπετε τους μπανιστάδες και έχουν πιάσει την πίσω μεριά. Εγώ ήρθα από εδώ. Και εκεί λοιπόν είναι ο Κοσμάς που θα ανοίξει την αυλία μας. Και αφού ήρθε και ο τελευταίος, ξαναμπαίνουμε πάλι στο κλίμα, είχαμε λίγο την κάμερα κλειστή. Εδώ αυτό το κουμάσι είναι του Λάμπη. Είναι ένα φιλαράκι του και τα έχει ακριβώς δίπλα. Να δείτε τι γίνεται εδώ. Σε αυτό, ειδικά σε αυτό το μέρος είναι πάνω από 50 περιστεράδες. Λοιπόν, αναμένει και ο Κοσμάς, πάμε μία κοντά του. Να το δούμε και λίγο από κοντά. Δεν έχει καθόλου... Πάμε ρε φίλε, πάμε, πάμε Κοσμά. Δεν έχει καθόλου τρακ, τον είδατε, ατρακάριστος, μ' αρέσει. Λοιπόν, εγώ θα τραβηχτώ πάλι πίσω. Έχω την άνεση τώρα και έρχομαι εδώ. Εδώ είναι η μεριά μου.
Εδώ είμαστε λοιπόν, Κουρτινίτσα. Ημέρα για σταχτιά Περιστέρια. Έχει ο κόσμος και παρθαλά και σταχτιά. Εδώ είναι ένα κομμάτι της ομάδας. Κοιτάξτε, ωραίο άπλωμα, ωραίο Σκόρπιο. Και στο βάθος, εκεί προς τον ήλιο. Είδατε την ουρά πόσο μεγάλη είναι. Από εκεί ξεκινάνε, έρχονται εδώ. Από πάνω μου έχουν έρθει αρκετά. Παντού Περιστέρια, Περιστέρια, Περιστέρια και φτάνουμε εδώ. Γύρισα τώρα το κορμί μου ένα ημικύκλιο και από εδώ και πάνω και πίσω. Πίσω μας, αυτά είναι πίσω μας τώρα, γύρισα. Έκανα μεταβολή. Λοιπόν, αυτή ήταν η εικόνα της εκκίνησης. Αυτό είναι το πίσω μέρος ο Τζινής, πλάτη και φεύγει. Πήρε δρόμους, πάει μπροστά κάτω. Λοιπόν, τον αφήνω αυτό να είναι. Γυρνάω, κάνω μια περιστροφή, βλέπετε πέρασα τις κεραίες και πάμε εδώ, ναι. Έχουνε σκορπίσει τα πουλιά, διάσπαρτα. Πριν αρχίσουμε τα κοντινά, πιάνω έτσι πλάνα ανοιχτά για να βλέπει ο κόσμος. Προσπαθώ δηλαδή να σας βάλω όσο μπορώ στο κλίμα μέσα. Τι βλέπουμε εδώ. Γιατί ποτέ δεν θα πετύχουμε το ζωντανό, έτσι, εντάξει. Το λέω και θα το λέω σε κάθε μου βίντεο. Το μάτι, παιδιά, είναι το ζωντανό, είναι το κάτι άλλο. Η κάμερα κάνει μια προσπάθεια για αυτούς ειδικά που δεν μπορούν να έρθουν μακριά, να έχουν έστω μια μικρή εικόνα, ναι. Πάντως έχει κάνει φοβερό άπλωμα, έχουν κάνει τα Περιστέρια του. Ελεύθερα Περιστέρια, πολύ ελεύθερα. Θα έλεγα με πολύ δύναμη. Και το θέαμά τους είναι, παίζει κάπου εκεί. Πλήρη άπνοια. Δηλαδή είναι ένας καιρός που τιμωράει. Αν δεν έχεις έτοιμα πουλιά, σε τιμωράει αυτός ο καιρός. Ο τιμωρό είναι που λέμε. Είναι παγίδα. Βλέπεις ωραία μέρα και λες πω για Περιστέρια. Και άμα δεν τα έχεις γυμνασμένα, για πλάκα σου έρχονται στο κεφάλι. Μπράβο, είναι καλός. Και στον ανήφορο. Έχω μείνει σε αυτό το τζινί γιατί μου είχε έρθει ακριβώς μπροστά στην κάμερα. Να, άλλος. Ας πιάσουμε έναν άλλο τώρα. Και αρχίζουμε το παιχνίδι τώρα, το passes game που λέω. Πασούλες, να δείχνουμε όσο πιο πολλά μπορούμε και με λίγη φαντασία του καθενός μπαίνει μέσα στο τρυπάκι αυτό εδώ που λέγεται Χαβάς, Περιστεριών Βούτας. Σήμερα ξύπνησα και έχω άλλο ρεπερτόριο. Λοιπόν, αυτά είναι τα πάρα πολύ ψηλά, ανοίγω το πλάνο, είδαμε αρκετή ομάδα τώρα που κατέβαινα. Θα ξανανεύω σε αυτό το σημείο. Όχι. Πήρα φορά και μέσα βρήκα τρύπα κενό. Λοιπόν, να, εδώ έχω σημαδέψει. Νάτος. Αυτό να τον σημάδεψα από κάτω. Και αυτός είναι γυρισμένος πλάτη όμως. Ωραίο χαβά κάνει, ναι. Ναι. Αν το βλέπατε εδώ ζωντανό με το μάτι ήταν πολύ ωραίος. Το μάτι, να ξέρετε, έχει ευρυγόνιο. Βλέπει. Η κάμερα... Αν ζουμάρεις, θα βλέπεις ένα. Δεν γίνεται να το βλέπεις και κοντά και πολλά. Λοιπόν. Νομίζω ότι είναι πολύ καλός μέχρι στιγμής. Για να δω και τα πουλιά. Με τα μάτια μου, ναι, πατήσανε παιδιά, πατήσανε. Επί τη ευκαιρία στρίβω κι εγώ. Τώρα μιλάμε για πλάνα πολύ μακρινά, πάρα πολύ ψηλά. Εγώ αυτό το καταλαβαίνω από το ζουμάρισμα που κάνω. Δηλαδή η κάμερα όπως τη βλέπεις... Έχει ένα δίχτυ που σου δείχνει μια μπαρίτσα η οποία σου δείχνει σε ποιο σημείο βρίσκεται το ζουμάρισμα, το κόντεμα που κάνεις στα Περιστέρια για να τα βλέπεις. Τώρα αυτό το τζινί με το μάτι δεν το βλέπεις. Μπορεί να δεις μια κουκίδα. Εδώ βλέπεις ότι είναι ένα τζινί. Αυτά είναι τα καλά στοιχεία της κάμερας. Έχει και κάποια καλά. Ανοίγω πλάνο. Δεν βλέπω τίποτα άλλο εκεί γύρω γύρω. Θα τον αφήσω αυτό να είναι. Κοιτάζω με το μάτι μου. Ναι. Με πρώτη ματιά δεν βλέπω τίποτα, με δεύτερη τελείωσα από πάνω μας. Στα καρφιά, για να δω, θα τα προλάβω. Ναι, το προλάβω, να το. Τώρα ένα-ένα. Και μερικές φορές τα κολλάω και σε κάποια, για να με πάνε σε άλλα, γιατί είναι και δύσκολο να τα βρεις. Παιδιά, ό,τι δεν βλέπει το μάτι,
Δύσκολα το πιάνει και η κάμερα. Και στα πολύ μεγάλα έψη τα πουλιά του είναι σταθερά. Εδώ με βοηθάει πάρα πάρα πολύ η κουρτίνα που λέω, το σύννεφο δηλαδή. Δεν μπορώ να δείχνω ένα, να, αυτό δίπλα, άλλο ναι. Αυτό το χαβά βγάζουν τώρα στα καρφιά. Εσείς κρίνετε. Εγώ τραβάω, εσείς κρίνετε, να είσαστε οι κριτές. Νομίζω ότι είναι καλός, έτσι. Και στα πολύ πολύ ψηλά μου αρέσουν ακόμα καλύτερα τα περιστέρια του. Προφανώς εκεί έχουν βρει ένα αεράκι, κάτι έχουν βρει και σταματάνε και πετάνε. Σταματημένα που λέμε. Έχει φτάσει τώρα στα άπατα. Το μαρτεράει και ο χρόνος που τραβάω. Δεν έχω σταματήσει καθόλου. Ούτε ανάσα δεν έχω πάρει. Τώρα θα κατέβω όμως κάτω. Τραβάω και το κουμάσι, δεν υπάρχει πουθενά αυτός. Προφανώς έχει έρθει πιο μπροστά ο κοσμάς. Και πάμε πάλι πάνω. Να κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια. Έκανα την προσπάθειά μου, παιδιά, δεν είδα τίποτα. Τολμώ να πω ότι με νίκησε ο κοσμάς. Και δεν τα ρίχνει κιόλας. Δεν τα ρίχνει, όχι. Για να δούμε, ρε φίλε. Οπα, α, όχι. Το μόνο που βλέπω είναι αυτό το αεροπλάνο. Ναι. Άμα τρακάρουν τώρα πάνω, δεν θα φταίω εγώ. Ο χαβάς του είναι μεγάλης διάρκειας. Ο ουρανός είναι... Πραγματικά δεν βλέπεις τίποτα. Και ξεκινάει την επιστροφή, ναι. Ναι, ήταν για την επιστροφή τώρα. Ήτανε. Για να δούμε. Για να δούμε τώρα και το πεσκιό του. Αναμένουμε λίγο. Λογικό, ακούγεται γιατί τα πουλιά έχουν χαθεί. Οπ. Περάσανε κάποια μπροστά, ναι. Και κάποια βλέπουμε στα φρένα εδώ. Και έρχονται. Και οι βαζδρούες ακούγονται. Πάρα πολύ ψηλά. Πάρα πολύ ψηλά. Και αυτά που έρχονται. Παρόλο που μακριά ακούγονται και εδώ οι βαζούρες. Και ακούστηκε και το χειροκρότημα, ναι, από τον κόσμο. Πάμε λίγο τώρα και μέσα να τα δούμε από κοντά. Να δούμε και τα κοντινά μας πλάνα, ναι. Και το βλέπουμε και ένα πλάνο από κάτω πριν ανέβουμε πάνω. Να έρχονται και τα τελευταία τα πουλιά. Τα πήρε αυτή η συννεφιά και τα βλέπετε τώρα πως κάνε. Τώρα που φτάσε εδώ πέρα, γιατί πρέπει να φύγουμε, μαζεύονται και τα υπόλοιπα. Φτάσαμε λοιπόν και στην ταράτσα, ανεβήκαμε πάνω. Θα τα δούμε και από κοντά. Στο πεσό είχαμε ένα θεματάκι, αργήσανε λίγο τα πουλιά, λείπουνε και κάποια. Πρέπει όμως να φύγουμε λόγω πρωτοκόλλου. Θα πάμε στον επόμενο που είναι ο φίλος μας ο Κουφός. Αυτά είναι τα περιστέρια, οι πρωταγωνιστές αυτού του έργου, όπως λέω σε όλα μου τα βίντεο. Πυρώνουνε, είναι πυρωμένα τα πουλιά, στην καρδιά του χειμώνα. Αυτό μαρτυράει και, και τη ζέστη που έχει για αυτή την εποχή. Λοιπόν, θα μας μιλήσει και λίγο ο ίδιος. Και πάμε στον επόμενο, ναι. Γεια σου ρε Κοσμά, και από κοντά, ήρθα πια από κοντά. Σου έκανα μακρινά προηγουμένως, σου λέω σιγά ζουμάρι να ξέρεις από εκεί. Ωραία, ρε. Λοιπόν, φιλαράκι, κοίταξε να δεις. Εσύ από ό,τι ξέρω, ήταν και παρθενική σου φορά.
Ναι, πρώτη φορά. Πρώτη φορά πέταξε στο, στο σύλλογο τη VIP. Πρώτη φορά. Λοιπόν, ο Χαβάσου, να μιλήσω λίγο με τη δική μου τη γνώμη. Η γνώμη δική μου, η ταπεινή, όπως λέω πάντα, μπορεί να κάνω και λάθος. Καμιά φορά πέφτω και μέσα, καμιά φορά δεν πέφτω. Τέλος πάντων, αυτό θα το κρίνει ο κόσμος. Με αυτό που βλέπει και με αυτά που λέω. Φιλαράκι, άκου, έκανε ένα πολύ ωραίο Χαβά. Άπνοια πλήρη, είχε απλώσανε τα περιστέρια, τα σήκωσε. Όταν τα σήκωσε, πιάσανε όλου του τομεί. Στάχω αυτά τα πλάνα. Πήγανε πάρα πολύ ψηλά. Δυστυχώς μπήκανε μέσα στο σύννεφο, αυτό ίσως να είναι λίγο πιο κάτω από το κανονικό το σύννεφο, και στις επιστροφές υπήρχε ένα θεματάκι. Αργήσανε να έρθουνε και επειδή λείπουν κάποια περιστέρια ακόμα, και όπως ξέρεις, δεν είναι πριβέ τώρα, εδώ έχουμε πρωτόκολλο. Πρέπει να πάμε στον επόμενο, λόγω χρόνου. Συγχαρητήρια για το παρθενικό σου Χαβά. Ήταν καλός σαν Χαβάς σε γενικές γραμμές. Και πάρε και το λόγο να πεις και εσύ ό,τι θες για, για το σύλλογο. Καλή συνέχεια στα υπόλοιπα παιδιά. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε εδώ και μας θύμισε. Θα δούμε. Και πάμε για τον επόμενο. Πάμε στους επόμενους, θα δούμε. Γεια σου ρε φίλε. Γεια χαρά. Γεια σου. Γεια.